Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Στο Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο κήπεδο Τάκης Χαραλαμπίδης, στο Χαϊδάριο, που ήρθαμε να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του αθλητικού ομίλου Χαϊδαρίου. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τον γνωστό έμπειρο μέσο αμυντικό Γιάννη Τύρπο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Καλή ποδοσφαιρική με χρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα και ελπίζω φέτος να πάνε όλα καλά και να ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα μετά από αυτά που τραβήξαμε πέρσι. Χαϊδάρι, νέοι στόχοι. Πες μου, Γιάννη, για την απόφασή σου να έρθεις στο Χαϊδάρι. Να σας πω την αλήθεια, επειδή μένω και στο Χαϊδάρι, οι άνθρωποι μου πλησιάσανε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, δείξαν το ενδιαφέρον τους και αμέσως κάλυψαν αυτά που ήθελα και εγώ, δηλαδή μια ομάδα ανταγωνιστική στην Α κατηγορία, με στόχους, με οικογενειακό κλίμα, με παιδιά τα περισσότερα του Χαϊδάρι που τα ξέρουμε, καλές μεταγραφές, καλές προσθήκες, έμπειροι ποδοσφαιριστές και μαζί με τους νέους πιστεύουμε να κάνουμε ένα καλό γράμμα ποδοσφαιριστών. Ωραία. Γιάννη, πρώτον, τη γνώμη σου για τη φετινή πορεία του Power Roof στο πρωτάθλημα του ενός γύρου. Η ομάδα ξεκίνησε άσχημα, έτσι, και άσχημα. Μετά την αλλαγή του προπονητή. Ακριβώς, με την έλευση του κυρίου Δημήτρη Αρναούτη. Τα πράγματα εξελίχθηκαν πάρα πολύ καλά για μας. Η ομάδα είχε πολύ καλές μονάδες από την αρχή. Δεν μας βγήκαν 2-3 αποτελέσματα στην αρχή. Δεν είχαμε ένα καλό ξεκίνημα. Στην πορεία δείξαμε ότι ήμασταν μετά την Κηφισιά η πιο σταθερή ομάδα του ομίλου και γι' αυτό και τερματίσαμε στη δεύτερη θέση. Και νομίζω ότι ύστερα από τόσα χρόνια το Ρούφ να τερματίσει δεύτερη θέση στη Γάμα Εθνική είναι τεράστια επιτυχία. Πες μου τώρα, Γιάννη, από όλη σου την πορεία στον Power Roof, τι κρατάς? Πολλά χρόνια, 10 σύνολο. Αυτό. Τι να κρατήσω? Τι αναμνήσεις τώρα σου έρχονται? Μόνο καλές. Πολύ αγάπη από τον κόσμο και πήρα και έδωσα βέβαια για αυτήν την ομάδα. Για τον πρόεδρο, τον κύριο Θεοδωρή Κουνάδη, τον κύριο Αντώνη τον Κρητικό, τον αντιπρόεδρο. Το Δημήτρη τον Κρητικό, ναι. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Οι άνθρωποι αυτοί μου φέρθηκαν άψογα. Πολλά χρόνια συνεργασίας, η ομάδα οικογένεια. Ήταν δύσκολη η απόφασή μου, αλλά αποφάσισα να κατέβω μια κατηγορία και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων σταμάτησα από την ομάδα. Με τις καλύτερες μου ευχές βέβαια φέτος η ομάδα να κάνει το κάτι παραπάνω γιατί το αξίζει. Από όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή, Γιάννη, ποια είναι η καλύτερη σου σεζόν? Ποιες θεωρείς κατά τη δική σου γνώμη ότι είναι οι καλύτερες? Είναι πάρα πολλές οι καλές σεζόν. Τι να πρωτοθυμηθώ, εντάξει, οι πρώτες μου χρονιές στο Ρούφ ήταν πάρα πολύ καλές, με Φωστήρα, Αγία Παρασκευή. Πολύ καλή όμιλη με ποδοσφαιριστές τώρα μεγάλου ελληνικούς. Πανελευσυνιακό. Φωστήρα, έχω πολλές αναμνήσεις. Πολλές καλές αναμνήσεις. Επειδή είμαστε ζωντανά, ο κύριος Καραβίτης λέει Τυρπάρα. Ο Νικόλας, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Γενικός αρχηγός της ομάδας. Έτσι. Είναι και ένας λόγος που ήρθα αυτό στο Χαϊδάρι. Όπως και άλλοι εδώ πέρα και ο προπονητής ο κύριος Γιάννης Κλωρός, που τον ξέρω χρόνια. Είναι μια ομάδα οικογένεια που έχει δείξει και το Χαϊδάρι. Και ελπίζω να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία γιατί νομίζω ότι το υλικό είναι πολύ καλό. Ο στόχος θα είναι η άνοδος? Ο στόχος θα είναι κάθε Κυριακή η ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι ο στόχος του προπονητή του συγκεκριμένου, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε. Θα μείνω στο τέλος, κάνουμε όλοι. Δεν είναι ανάγκη να βάζουμε στόχους, όλοι οι στόχοι φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Το κλίμα με τα υπόλοιπα συμπαίκτες. Τα περισσότερα παιδιά τα ήξερα ούτως ή άλλως. Μαθαίνω και κάποιους που δεν ήξερα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τα αποδυτήρια άψογα, η οργάνωση άψογα από όλα τα. Από τα ρούχα, από τις ηλεκτρολίτες μας, από τα πάντα. Δηλαδή η οργάνωση της ομάδας είναι άψογη. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει και στη συνέχεια. Ωραία. Γιάννη, 1, 2, 3 παιχνίδια που ήταν τα καλύτερά σου? Τώρα μου βάζει πολύ δύσκολα, δεν μπορώ να θυμηθώ τόσα πολλά. Υπήρχαν πολλές στιγμές. Μία ήταν και άτυχη, ήταν ένας τελικός με το Αλιώσια στο κύπελο, στο γήπεδο του Ατρομήτου. Ρουφ που το σηκώσαμε, βέβαια σπάσα το πόδι μου στο 20 λεπτό, αλλά το θυμάμαι σαν πολύ έντονο αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα τη ίδια χρονιά, γιατί κάναμε τον double εκείνη τη χρονιά, το πρωτάθλημα ήταν το χ που φέραμε μέσα πάλι με τον Ολυμπιακό Λιωσίων. Που περάσαμε τον Απόλλωνα, ενώ ήμασταν 5 βαθμούς πίσω και τελικά το ξεπεράσαμε και ανεβήκαμε κατηγορία. Η άνοδο με το Ρουφ πρόπερση από το Α τοπικό στη Γάμα Εθνική, μια εκπληκτική ομάδα. Νομίζω δύσκολα ξαναβρίσκεται στις ομάδες στο τοπικό. Και η περσινή που ήταν εκπληκτική η χρονιά μας. Τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο, όπως έπρεπε δηλαδή. Υπάρχει κάποια στιγμή έτσι που ξεχωρίζεις σε όλη σου
στιγμή. Υπάρχουν πολλές στιγμές. Το καλό είναι ότι είχα πολύ καλές στιγμές στο ποδόσφαιρο. Οι φιλίες, περισσότερο κρατάω φιλίες και οι εμπειρίες μου από μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές. Που έτυχε να συνεργαστώ με 2-3, όπως είναι ο Βαγγέλης ο Μάτζιος που είχα πέρσι, που είναι ένα κόσμημα για τα αθηναϊκά γήπεδα. Όταν αποφασίσεις να κρεμάσεις τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια, Γιάννη, θα παραμείνεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, ακολουθώντας. Κανείς δεν ξέρει. Θα το δούμε. Δηλαδή θα σε ενδιαφέρει η προπονητική. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι σαν πλάνα μου. Μπορεί και να υπάρξει όμως ποτέ, μην λες ποτέ. Ωραία. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Γιάννης Τύρυπος στους φιλάθλους του Χαϊδαρίου, τι να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα. Το 100% των δυνατοτήτων μου, όλα τα παιδιά θα παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι για την νίκη και ελπίζω να καταφέρουμε τους στόχους μας που είναι να κερδίζουμε κάθε Κυριακή. Ωραία. Και το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή εν ώψη της καινούργιας σεζόν, Γιάννη. Η μόνη ευχή που μπορώ να κάνω είναι να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα που πέρσι δεν ολοκληρώθηκε. Να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές υγιείς, το πιο βασικό για μένα. Και από εκεί νομίζω ξεκάθαρα πάω ρουφ. Ξεκάθαρα. Ωραία. Γιάννη, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά, να μην έχουμε διακοπή στο καινούριο πρωτάθλημα. Και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά.